Στη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή, ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε με ιδιαίτερο στόμφο ότι το κυβερνητικό νομοθέτημα πρόκειται για μια πραγματικά γενναία μεταρρύθμιση που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Ποια είναι αυτή η γενναία μεταρρύθμιση με βάση τα άρθρα λοιπόν του προτινόμενου νομοσχεδίου? Πρώτον, με το άρθρο 6 προβλέπεται η προσφυγή των γονέων σε διαδικασία ιδιωτικής διαμεσολάβησης. Μια ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία που αποβαίνει σε βάρος των οικονομικά αδύνατων διαδίκων και υπονομεύει βέβαια τα όποια έχει έγκαια αμερόληπτης επίλυσης της υπόθεσής τους από το δικαστικό λειτουργό. Αυτή βέβαια τη διαδικασία την ψηφίσατε όλοι μαζί, άλλωστε με το νόμο 4640 του 19 στο όνομα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από τις οικογενειακές υποθέσεις. Σας καλούμε λοιπόν, και αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να αποσυμφορεί τα δικαστήρια από τις οικογενειακές υποθέσεις, που όντως αναγνωρίζουμε ότι οι δικαστικές διαμάχες λειτουργούν σε βάρος του παιδιού, σας καλούμε λοιπόν να υιοθετήσετε τις προτάσεις του ΚΚΕ, αυτές με τις οποίες λέτε ότι διαφωνείτε, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, να προχωρήσετε στη στήριξη των δύο γονέων και των παιδιών από δωρεάν κοινωνικούς θεσμούς που θα εξομαλύνουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς τους. Δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικής αγωγής, προγράμματα θεραπείας της οικογένειας και του ζεύγους, πριν να φτάσουν στη λύση του γάμου, τη συμβουλευτική των γονέων. Αυτό το πλαίσιο θα περιόριζε δραστικά τις περιπτώσεις των παιδιών που βιώνουν τις συνέπειες χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων και συμπεριφορών. Θα αναχέτιζε την έκθεσή τους σε συγκρουσιακές καταστάσεις που διαμορφώνονται στην πορεία προς το διαζύγιο και μετά από αυτό, τις δικαστικές βέβαια διαμάχες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ανάγκη αυτή την επισήμανε στις παρεμβάσεις τους όλοι σχεδόν οι φορείς. Κάτι τέτοιο ούτε βέβαια προβλέπεται καν ως δυνατότητα στο νομοσχέδιο, δηλαδή η οριζόντια υποστήριξη των οικογενειών, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε και η εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, κάτι που λείπει και από τις σημερινές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όμως διαχρονικά απουσίαζε από τις προτεραιότητες του οικογενειακού δικαίου, που δείχνει, αν θέλετε, και τον προσανατολισμό όλων των κυβερνήσεων, όλων των κομμάτων που σήμερα κόπτονται και χύνουν δάκρυα για το συμφέρον του παιδιού. Μα πώς κάτι τέτοιο εξάλλου θα μπορούσε να νομοθετηθεί όταν γνωρίζετε πολύ καλά την δραματική υποστελέχωση, την ανεπάρκεια αυτών των δομών που λειτουργεί πραγματικά ως τροχοπέδι στη συμβολή τους. Σήμερα, από την όλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών επιμέλειας και επικοινωνίας των παιδιών, απουσιάζει παντελώς αυτή η απαραίτητη κοινωνική κρατική υπηρεσία, με ρόλο έστω γνωμοδοτικό. Το επισημαίνουν σε κάθε παρέμβασή τους και οι ίδιοι δικαστές ως ανάγκη για να συνδράμει στο έργο τους. Η δικαστική απόφαση σήμερα βασίζεται αποκλειστικά στις μαρτυρικές καταθέσεις και στα έγγραφα που οι ίδιοι γονείς προσκομίζουν και στην καλύτερη βέβαια περίπτωση σε αυτή την γνωστή ολιγόλεπτη συνάντηση του δικαστή με το παιδί. Αντί να πάρει τα αναγκαία μέτρα λοιπόν η κυβέρνηση για την ανάπτυξη και στελέχωση τέτοιων δωρεάν κρατικών υπηρεσιών, μαζί με τη δημιουργία βέβαια των οικογενειακών δικαστηρίων, με το νομοσχέδιο σπρώχνει ακόμα μια φορά τους γονείς που δεν μπορούν να βρουν με άλλο τρόπο κοινά αποδεκτές λύσεις να καταφεύγουν στον ιδιώτη διαμεσολαβητή. Δεν προτιμήσατε έστω την παραπομπή στη δικαστική διαμεσολάβηση, όπως πρότεινε και η Ένωση Δικαστών, που προβλέπεται στο δίκαιο μας ως διαδικασίας, αλλά παραδίδεται τελικά και αυτές τις ευαίσθητες διαδικασίες στους ιδιώτες, ανοίγοντας και την ψαλίδα των βαρών, διαμορφώνοντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο ασθενέστερο οικονομικά μέρος. Δίνει μάλιστα τη δυνατότητα και στο δικαστήριο να διατάξει την επανάληψη της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, ενισχύοντας τελικά το φαύλο κύκλο των συγκρούσεων μεταξύ των γονέων. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε με ποια λογική μια υπόθεση που έχει ήδη οδηγηθεί για επίλυση στο δικαστήριο, στο φυσικό δικαστή όπως λέγεται, να οδηγείται ξανά πίσω στον ιδιώτη διαμεσολαβητή. Σε τι αυτό θα συνεισφέρει στην επίλυση της υπόθεσης? Δηλαδή, οι εντάσεις που αντικειμενικά δημιουργούνται ανάμεσα στους δύο γονείς για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την προετοιμασία του κάθε δικαστηρίου, αλλά και μετά από αυτό, θα συνεχίζονται.
απλώς θα επεκταθούν και στην ιδιωτική διαμεσολάβηση και πέρα δηλαδή από την αίθουσα του δικαστηρίου, όπου θα έχουν ήδη ακουστεί μέσω των μαρτύρων, των δικηγόρων και ενίοτε και από τους ίδιους τους γονείς σκληρές κατηγορίες του ενός γονέα προς τον άλλον. Σε συνδυασμό με την οικονομική εξάντληση των γονέων που πληρώνουν δυσβάσταχτα για αυτούς ποσά σε δικηγόρους και δικαστικά έξοδα, αντιλαμβανόμαστε ότι το πλαίσιο της δίθεν δικαστικής διευθέτησης των θεμάτων που αφορούν στο παιδί λειτουργεί αντικειμενικά υπονομευτικά στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους, αλλά βέβαια και του κάθε γονιού με το παιδί του. Πραγματικά τολμάτε να ισχυρίζεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι προς το συμφέρον των παιδιών, ότι εξασφαλίζεται έτσι η ουσιαστική σχέση του με τους δύο γονείς? Δεύτερο ζήτημα που περιλαμβάνεται σε αυτή την γενναία μεταρρύθμιση. Με το άρθρο 7 θεσμοθετείται την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωση του γάμου, η οποία προβλεπόταν ίσχυε ήδη ως δυνατότητα στην ομολογία. Συμφωνούμε ότι οι δύο γονείς πρέπει να ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα και μετά το διαζύγιο. Το ερώτημα σε σχέση με τη συγκεκριμένη διάταξη είναι πώς αλήθεια οι γονείς θα ασκούν αυτή τη γονική μέρημνα εξίσου. Όταν μάλιστα με το άρθρο 8 δημιουργούνται περαιτέρω ασάφειες και συγχύσεις στις έννοιες της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας, ενώ ήδη εκφράζονται από πληθώρα φορέων, επιστημόνων, διαφορετικές ερμηνείες για το αν αυτό το εξίσου αφορά και την ισόχρονη κατανομή της γονικής μέρημνας ή και της επιμέλειας. Η ισότητα των γονέων που επικαλείται η κυβέρνηση είναι μόνο τυπική. Είναι εξάλλου η ίδια τυπική ισότητα που σε διάφορους νόμους παρουσιάζεται μεταξύ των πολιτών σε μια κοινωνία στην οποία ζουν και βασιλεύουν οι ανισότητες. Είναι αυτή η ισότητα των γονέων στην πραγματική ζωή, είναι η μεγαλύτερη ανισότητα. Δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν καθοριστικά ακόμα και στην ίδια τη διαδικασία της διάλυσης του γάμου. Πολλές φορές οι γονείς, για να αποφύγουν την οικονομική αιμορραγία μιας δικαστικής διένεξης ή μιας ιδιωτικής διαμεσολάβησης, κάνουν διαφόρων ειδών εκπτώσεις κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το συνενετικό διαζύγιο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι δύο γονείς έχουν συμφωνήσει πραγματικά στη ρύθμιση της κατανομής και της άσκησης της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας. Αλλά και στην πορεία πρακτικά συναντούν πρόσθετα εμπόδια στην κατανομή και άσκηση της γονικής μέρημνας, από τη συντήρηση, για παράδειγμα, των δύο σπιτιών, μέχρι τη συνεννόηση μεταξύ τους για το πρόγραμμα του παιδιού, με βάση τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν, με τα ακανόνιστα ωράρια εργασίας και χίλια δυο άλλα. Τρίτο ζήτημα που παρουσιάζεται ως μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου τελικά δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να λύσει σε σχέση με την ισότιμη συμμετοχή των διαζευμένων γονιών στη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού. Για παράδειγμα, με το άρθρο 13, το περιβόητο τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου, που είναι ο χρόνος επικοινωνίας με φυσική παρουσία του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Σας επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν με μαθηματικούς τύπους να ρυθμίζεται η κατανομή του χρόνου ανάμεσα στους δύο γονείς. Να σας θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Πώς θα υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος του παιδιού? Δηλαδή, ο χρόνος της επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που δεν διαμένει αφορά στο συνολικό χρόνο ή μόνο στον ελεύθερο χρόνο του παιδιού από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες? Δηλαδή, το χρόνο μετά το σχολείο, τις πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες του, το φροντιστήριο. Δεύτερο ερώτημα. Πώς θα κατανέμεται ο χρόνος της επικοινωνίας του γονέα όταν εργάζονται και οι δυο με ωράρια λάστιχο? Όταν υπάρχει τέτοια ποικιλία συνθήκων εργασίας και ζωής με βάση την εργασιακή ζούγκλα που πάτε να επεκτείνεται κιόλας σήμερα με το νέο αντεργατικό τερατούργημα που δίνει πραγματικά την παντοδυναμία στον εργοδότη να μετατρέπει τον εργαζόμενο σε ένα ομιλούντα εργαλείο. Σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να συνυπολογίσουν οι δύο γονείς και να κατανείμουν το 1/3 του χρόνου τους? Ήταν πραγματικά γλαφυρό και αποδίδει την πραγματικότητα
το παράδειγμα που έφερε στην παρέμβασή της και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδων, πώς δηλαδή θα κατανέμεται ο χρόνος που θα περνάνε με το παιδί τους ένας γονιός εμποροϋπάλληλος και ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες με τα εξαντλητικά και ακανόνιστα ωράρια. Τρίτο ερώτημα, πώς θα ρυθμίζεται ένα τόσο σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα, ιδιαίτερα αν αυτό πρόκειται για εβδομαδιαία βάση. Θα κάθονται οι γονείς, οι ιδιωτικοί διαμεσολαβητές, οι δικαστές με ένα κουμπιτεράκι και θα υπολογίζουν 7 μέρες επί 24 δια του 3, με τραγελαφικά τελικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν ελοχεύει ο κίνδυνος, αυτή η κατανομή, όπως λέτε, του χρόνου, που είναι η αυτονόητη, όπως είπατε στην προηγούμενη σας ομιλία, τελικά με αυτόν τον τρόπο να περνά το παιδί με τον, με τον ένα γονέα τις καθημερινές, με τον γονέα δηλαδή που ασκεί την επιμέλεια, που συνήθως είναι η μητέρα, και από Παρασκευή μέχρι το βράδυ της Κυριακής, αυτό είναι το 1 τρίτο της εβδομάδας, να δίνεται στο γονέα που δεν ασκεί συνήθως, την επιμέλεια, και αυτός είναι συνήθως ο πατέρας. Συνεπώς, ή όποιος. Συνεπώς, αδιαφοροποιείται η ποιότητα του χρόνου που περνά ο καθένας μαζί του. Τις καθημερινές δηλαδή θα είναι ο ένας γονέας που θα έχει το άγχος για την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό, για τον προγραμματισμό των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, και αντικειμενικά το Σαββατοκύριακο θα διευκολύνεται η ανάπτυξη της ποιοτικής σχέσης του γονέα του παιδιού, δηλαδή θα διαμορφώνονται γονείς δύο ταχυτήτων. Η υποχρεωτικότητα στην κατανομή του χρόνου επικοινωνίας του παιδιού με κάθε γονέα, όταν δεν υπάρχει συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να απορριθμίσει τελικά το καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού. Οι συγκρούσεις των γονέων μπορεί να εκφράζονται σε διαμάχες κάθε εβδομάδα για την κατανομή του χρόνου και του τόπου διαμονής του παιδιού, διαταράσσοντας το αναγκαία σταθερό περιβάλλον και πρόγραμμα. Αυτό βέβαια δεν διαφωνούμε ότι ενδέχεται να ισχύει και σήμερα, όμως σε καμιά περίπτωση με τις ρυθμίσεις αυτές που βάζετε δεν διευκολύνεται να λυθούν. Η απουσία μιας δομημένης καθημερινότητας για το παιδί, η διακοπή της ρουτίνας, έχει ως αντίκτυπο την εμφάνιση νοχελικότητας, νοθρότητας, την έλλειψη κινήτρων και την ένταξή τους σε διάφορες δραστηριότητες. Πέρα από το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό, που προσφέρουν ένα καθημερινό δομημένο πρόγραμμα, η ρουτίνα στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του παιδιού, οι ώρες του φαγητού του, οι ώρες ύπνου, ο χρόνος για το διάβασμα, για δραστηριότητες, για την επαφή του με τους φίλους και τους συγγενείς του, είναι ζωτικής σημασίας και αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή ψυχολογική και συναισθηματική υγεία του παιδιού και του εφήβου. Παρατηρείται ακόμα και στη βρεφική νηπιακή ηλικία, στην οποία το άγχος του βρέφους ή του νηπίου, άγχος που προκαλείται επειδή το ίδιο δεν έχει τη αίσθηση του χρόνου, καταλαγιάζει όταν υπάρχει ένα τέτοιο δομημένο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, στο ίδιο άρθρο δεν προσδιορίζεται αν αυτή η γνωμοδότηση που λέτε για την ακαταλληλότητα του γονέα θα γίνεται από ιδιώτες κοινωνικούς λειτουργούς ή ψυχολόγους, ψυχιάτρους ή από κρατικούς θεσμούς κοινωνικών υπηρεσιών. Πολύ αμφιβάλλουμε βέβαια για το δεύτερο, με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχουν σε αυτούς τους κρατικούς θεσμούς. Ένα ακόμα τέτοιο παράδειγμα συγχύσεων που δημιουργείται, αν θέλετε, αντιφάσεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο που δείχνουν και μια μάλλον ατελέσφαιρη προσπάθεια να συμβιβάσετε αντιθέσεις, είναι αυτή η πρόβλεψη στο άρθρο 7 σε σχέση με την υποχρέωση του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο να μπορεί να προβαίνει, λέτε, σε πράξεις επιμέλειας της τρέχουσας διαχείρισης του εις περιουσίας του ή πράξεις με επίγοντα χαρακτήρα μόνο εφόσον προηγηθεί η ενημέρωση του άλλου γονέα. Πέρα από πρακτικές δυσκολίες που αυτό δημιουργεί όταν μιλάμε ιδιαίτερα για πράξεις που λέτε επίγοντα χαρακτήρα, και δημιουργεί και αντίφαση και ασάφεια σε σχέση με το άρθρο 1516, όπου εκεί προβλέπονται οι πράξεις που μπορεί ο καθένας γονιός να επιχειρεί από μόνος του. Αυτού του είδους λοιπόν οι ασάφειες δημιουργούν νέα πεδία συγκρούσεων μεταξύ των γονέων, από τη στιγμή που στη μία περίπτωση προβλέπεται αυτή τη δυνατότητα για τους γονείς γενικά, ενώ στην άλλη για τον γονέα με τον οποίο διαμένει το παιδί θα πρέπει να προηγείται αυτή η ενημέρωσή του προς τον άλλο γονέα. Τέταρτο και τελευταίο ζήτημα. Παρουσιάζεται ως καινοτομία ότι εισάγει ο νόμος αντικειμενικά κριτήρια για τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέρημνας στο άρθρο 14. Σίγουρα, για να σας προλάβω, γνωρίζουμε ότι δεν είναι περιοριστική η απαρίθμηση, όμως δείχνει μια ιεράρχηση.
Αν λοιπόν πράγματι θέλετε να διαφυλάξετε το παιδί από τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέρημνας, σας προτείνουμε να προτάξετε τις περιπτώσεις παραμέλησης της υγείας, της εκπαίδευσης του ανηλίκου, την προστασία του από την εκμετάλλευση ανήλικης εργασίας, την εγκατάλειψη και έκθεσή του στον κίνδυνο, προτάσεις που ακούστηκαν και από τις εκπροσώπους των φορέων. Αντίθετα, δεν μπορεί να θεωρηθεί προστασία του παιδιού από την κακή άσκηση της γονικής μέρημνας το να χρειάζεται η έκδοση, έστω και οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Δεν συζητάμε φυσικά για την αρχική απαράδεκτη ρύθμιση που προέβλεπε την αμετάκλητη καταδίκη, για τις περιπτώσεις που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία ή τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ζωής, που μπορεί τελικά να αφήνει εκτεθειμένο στην κακοποίηση του γονέα το παιδί για πολλά χρόνια με βάση τους γνωστούς σε όλους χρόνους απόδοση της δικαιοσύνης. Κατανοούμε βέβαια και την ανησυχία που εκφράζεται για ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί πράγματι τέτοιου είδους καταγγελίες να γίνονται μόνο για λόγους εκδίκησης χωρίς να έχουν λάβει χώρα τα αδικήματα. Αυτές πράγματι θα οδηγούσαν σε μια άδικη στέρηση της γονικής μέρημνας από το γονέα. Αυτά ακριβώς τα επικίνδυνα διλήμματα που δεν επιτρέπουν, κύριε Υπουργέ, σταθμίσεις είναι που φανερώνουν απροκάλυπτα την επιτακτική ανάγκη των κρατικών δομών κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχικής υγείας που θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν έγκαιρα και να γνωμοδοτούν με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Κάτι τέτοιο επεσήμανε και η Ένωση Δικαστών, ώστε να μπορεί να κριθεί με γνωμάτευση από την παιδοψυχιατρική υπηρεσία πριν από την παρέμβαση, πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης. Και όταν μάλιστα με δεδομένη αυτή την απουσία κοινωνικών δομών, ακόμα και για τις εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέρημνας, όπου δυστυχώς εκεί πια είναι απαραίτητη η παρέμβαση του εισαγγελέα, διευρύνεται τελικά υπερβολικά η προθεσμία στην οποία μπορεί ο εισαγγελέας να απευθυνθεί στο δικαστήριο από τις 30 στις 90 ημέρες και μάλιστα με τη δυνατότητα παράτασης άλλων 90 ημερών. Αλήθεια και αυτή η διάταξη υπαγορεύεται από το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ή τελικά είναι μία ακόμα απόρρεια της διαχρονικής υποστελέχωσης της υπηρεσίας ανηλίκων της εισαγγελίας? Αυτό λοιπόν που γίνεται φανερό είναι ότι το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, αλλά και η ίδια η αναγκαιότητα της κοινής άσκησης της γονικής μέρημνας, δεν υπηρετείται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αντίθετα με μια έννοια υπονομεύεται. Όπως βέβαια συμβαίνει και με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, για το οποίο κάποιοι εμφανίζονται σήμερα ως όψιμοι υποστηρικτές του. Γιατί και ένα ιδανικό θεσμικό πλαίσιο, θα λέγαμε, αν νομοθετούσατε, που βέβαια το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο απέχει πολύ από το να είναι ιδανικό, όσο απουσιάζουν οι κατάλληλες υποστηρικτικές κρατικές κοινωνικές δομές που θα στηρίζουν και θα παρακολουθούν την εφαρμογή του, αυτό το νομικό πλαίσιο θα παραμένει τελικά ένα άδειο πουκάμισο. Ευχαριστώ.